Ποντικός, η Ελαφίνα, η Χελώνα και το κοράκι. Μια φορά και έναν καιρό, ένας ποντικός, μία Ελαφίνα, μία Χελώνα και ένα κοράκι ήταν πολύ καλοί φίλοι. Για να μην τους ενοχλούν οι άνθρωποι, έφτιαξαν τη φωλιά τους βαθιά μέσα στο δάσος. Εκεί ζούσαν ευτυχισμένοι και μοιράζονταν τα πάντα. Ένα πρωί λοιπόν, η Ελαφίνα βγήκε να κάνει τη συνηθισμένη της βόλτα. «Θα επιστρέψω το μεσημέρι. Σήμερα είναι η σειρά μου να μαζέψω το τραπέζι μετά το φαγητό. Γεια σας!» Όταν έφτασε η ώρα του μεσημεριανού, κάθισαν όλοι στο τραπέζι περιμένοντας τη φίλη τους. Επειδή όμως αργούσε να γυρίσει, είπε ανήσυχος ο ποντικός. «Η Ελαφίνα είναι πάντα στην ώρα της. Είμαι σίγουρος ότι κάτι κακό θα πρέπει να της έχει συμβεί». Η Χελώνα όμως, που σκεφτόταν και εκείνη το ίδιο, είπε «Αχ, αν είχα φτερά, θα πήγαινα πετώντας να μάθω τι συμβαίνει στη φίλη μας και γιατί έχει αργήσει τόσο». Προτού όμως τελειώσει τα λόγια της η Χελώνα, το κοράκι είχε βγει από τη φωλιά. Από ψηλά είδε την Ελαφίνα. Είδε την Ελαφίνα να έχει πιαστεί στην παγίδα ενός κυνηγού και επέστρεψε στεναχωρημένο για να ενημερώσει και τους υπόλοιπους. «Καλύτερα να μείνει εδώ η Χελώνα για να προσέχει τη φωλιά και ο ποντικός να έρθει εδώ μαζί μου, μιας και τρέχει γρήγορα. Με λίγη τύχη ίσως να καταφέρουμε να σώσουμε τη φίλη μας. Συμφωνείτε?» Ο ποντικός συμφώνησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ανησυχούσε κι εκείνος πολύ για την τύχη της Ελαφίνας. Ετοιμάστηκε λοιπόν στη στιγμή και έφυγε μαζί με το κοράκι. Της Χελώνας όμως δεν της άρεσε καθόλου που εξαιτίας του σώματός της που κινούνταν αργά δεν μπορούσε να κάνει κάτι κι αυτή για τη φίλη μας. Έτσι λοιπόν, μόλις η Χελώνα είδε τους φίλους της να απομακρύνονται, μια και δυο βγήκε κι εκείνη από το σπίτι. Στο μεταξύ όμως, το κοράκι και ο ποντικός έφτασαν γρήγορα στο σημείο όπου είχε παγιδευτεί η καημένη Ελαφίνα. Το κοράκι της έδινε κουράγιο, όση ώρα ο ποντικός ροκάνιζε με σβελτάδα τα σχοινιά για να την ελευθερώσει. «Μείνε ακίνητη», της είπε. «Θα φροντίσω να έχω τελειώσει προτού επιστρέψει ο κυνηγός». Το κοράκι πέταξε ξανά για να παραφυλάξει. Σε λίγα λεπτά είδε τον κυνηγό να πλησιάζει απειλητικά προς το μέρος τους. «Γρήγορα, όπου να είναι φτάνει», είπε στους φίλους του με αγωνία. Όταν ο ποντικός ροκάνισε και το τελευταίο το σκηνί, η Ελαφίνα τόσκασε τρέχοντας στο δάσος και το κοράκι πέταξε μέχρι το πιο ψηλό κλαδί ενός δέντρου. Ο ποντικός πρόλαβε την τελευταία στιγμή να κρυφτεί ανάμεσα στις πέτρες, από όπου μπορούσε να δει το έκπληκτο πρόσωπο του κυνηγού. «Πώς είναι δυνατόν η Ελαφίνα να ξέφυγε από το δίχτυ?» αναρωτιόταν ξανά και ξανά, γεμάτος απορία ο κυνηγός. Εκείνη τη στιγμή όμως ακριβώς, «Να σου και Χελώνα!» Ο κυνηγός βέβαια χάρηκε πάρα πολύ που την είδε και την άρπαξε και την έβαλε μέσα στο σάκο του. «Καλύτερα από το τίποτα», σκέφτηκε. «Μπορεί η Ελαφίνα να μου το έσκασε, αλλά τουλάχιστον βρήκα μια Χελώνα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά μου θα χαρούν πολύ με το δώρο μου». Ο ποντικός τα είδε όλα από την κρυψώνα του. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να σώσει τη φίλη του. Το κοράκι όμως πέταξε αμέσως μακριά για να βρει την Ελαφίνα. Της μίλησε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η Χελώνα και εκείνη, χωρίς να χάσει χρόνο, έτρεξε προς το μέρος του κυνηγού. «Να τη Ελαφίνα!» αναφώνησε ο κυνηγός, αφήνοντας το σάκο στο χώμα και τρέχοντας πίσω της για να την κυνηγήσει. Εκείνη όμως έτρεχε πολύ πιο γρήγορα και πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τότε ο ποντικός, που είχε στο μεταξύ φτάσει κοντά τους, ροκάνισε χρούτσου το σκοινάκι που έδαινε το σάκο και ελευθέρωσε τη Χελώνα. «Γρήγορα!» επέστρεψαν οι δυο τους στη σπηλιά όπου βρίσκονταν ήδη το κοράκι και η Ελαφίνα. Αχ, όλα τα ζωάκια αγκαλιάστηκαν συγκινημένα και χαρούμενα. Ήταν πάλι όλα μαζί, ασφαλή και προστατευμένα.
Είχαν βοηθήσει το ένα το άλλο και τα ένωνε μια δυνατή φιλία.